Μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να πηγαίνουν από την Ελλάδα δικαστικοί αντιπρόσωποι και συνεργεία για να ψηφίσουν οι Έλληνες της Γερμανίας, της Αγγλίας, οι απόδημοι Έλληνες. Τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι έρχονται από τη Βουλγαρία για να ψηφίσουν. Αυτό είναι μια καινούργια εμπειρία για μας και έχουμε πολλά να μάθουμε από αυτό. Όπως βοηθάμε σήμερα την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας στη Βουλγαρία, μακάρι να αλληλοβοηθιόμαστε και στο μέλλον για την ειρηνική συνύπαρξη και την οικονομική συνεργασία. Εγώ θέλω να επενέσω τη συνεργασία που είχαμε με το προξενείο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα όμως να ευχαριστήσω και τις δικές μας, τις ελληνικές κρατικές αρχές και ιδίως την αστυνομία που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και βοηθάει στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Βρισκόμαστε στο δεύτερο γυμνάσιο όπου θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι Βούλγαροι που βρίσκονται στην Καβάλα. Όχι μόνο αυτοί που είναι στην Καβάλα, αλλά μάθαμε ότι και οι επισκέπτες, δηλαδή τουρίστες που ήρθαν να κάνουν τουρισμό αυτό το Σαββατοκύριακο, έρχονται εδώ και ψηφίζουν. Εδώ και αρκετό καιρό, γύρω στους 1,5 μήνα, ζητήθηκε από τον κύριο Σπάσοφ, που είναι και λάτρης της πόλης μας, ζητήθηκε μαζί με μια ομάδα καβαλιωτών που μένουν εδώ, δηλαδή Βουλγάρων, ζητήθηκε να τους παραχωρηθεί χώρος για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές σύμφωνα και με τις συμφωνίες που υπάρχουν, οι διακρατικές συμφωνίες, αλλά και σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τη μεριά μας. Παραχωρήθηκε το σχολείο, υπάρχει σύνδεση με το διαδίκτυο για να μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα τα αποτελέσματα στη Βουλγαρία και όλα βαίνουν ήσυχα και ωραία. Γνωρίζουμε πόσος είναι ο αριθμός όσων επιτρέπονται να ασκήσουν το εκλογικό τους. Περίμεναν γύρω στους, γιατί είχαν γίνει μια καταγραφή, πάνω από 100 άτομα, γιατί για να δημιουργηθεί εκλογικό τμήμα θέλει τουλάχιστον 100. Αλλά από ό,τι φαίνεται πλησιάζουν το 100 αυτή την ώρα. Και λόγω των επισκεπτών που υπάρχουν, νομίζω ότι θα ξεπεράσουν τους 150-170 αυτοί που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Λέγομαι Παπαδοπούλου Γκένκα, εδώ και 12 χρόνια μένω στην Καβάλα. Κάτι τέτοιο γίνεται πρώτη φορά στην Καβάλα και στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά μαζέψαμε πάνω από 100 αιτήσεις για να κάνουμε εκλογικό κέντρο και ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Ήδη έχουν ψηφίσει πάνω από 90 άτομα. Περιμέναμε 150, αλλά ευτυχώς έρχονται άτομα που είναι διακοπές εδώ, έρχονται γκρουπ με λεωφορεία. Εδώ μπορείτε να δείτε το ψηφοδέλτιο, όλα κυλούν ομαλά. Εκλογές είναι βουλευτικές εκλογές και ελπίζουμε ότι ο κόσμος, ο λαός θα μιλήσει για το καλύτερο της χώρας και όλα θα πάνε ομαλά. Γνωρίζετε περίπου τι συμβαίνει, τι επικρατεί στην γειτονική Βουλγαρία? Φυσικά, εμείς είμαστε πάρα πολύ κοντά. Στη σημερινή εποχή, μέσω ίντερνετ και μέσω Skype, έχουμε επικοινωνία κάθε μερινή με τη Βουλγαρία. Φυσικά, και η Βουλγαρία περνάει ένα μεταλλακτικό περίοδο, έχει μια πτώση, αλλά αυτό είναι για καλό. Μάθανε πάρα πολλά από την Ελλάδα, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα ήρεμα, ευτυχώς, με ψυχραιμία και... Κάθε χρόνο με τον καιρό τους, κάθε πράγμα με τον καιρό τους θα πάνε όλα καλά. Προβλέψεις δεν γίνονται. Πρώτη φορά δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, γιατί πράγματι ο κόσμος βγήκε στους δρόμους λόγω του ότι αυξήθηκαν οι λογαριασμοί για το ρεύμα. Πάρα πολύ ο κόσμος βγήκε στον δρόμο, η κυβέρνηση έπεσε και ξαφνικά τώρα όλοι περιμένουν με έκπληξη τι θα ψηφίσει, τι θα μιλήσει ο λαός, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβληψη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακριβώς αντίστροφα από την στη Βουλγαρία. Δηλαδή, στη Βουλγαρία υπάρχουν πάρα πολλές δουλειές, πάρα πολλές εταιρείες κάνουν επενδύσεις, οι μισθοί όμως είναι χαμηλοί, ο κόσμος περνάει δύσκολα, ενώ στην Ελλάδα οι μισθοί είναι για τα δικά μας τα δεδομένα πάρα πολύ υψηλοί, απλά δεν υπάρχουν δουλειές, γιατί οι επιχειρηματίες διστάζουν να κάνουν καινούριες επιχειρήσεις. Παρόλο που το κράτος βοηθάει και το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει, αλλά αυτή τη στιγμή απλά θα περάσουμε αυτή την περίοδο που είναι δύσκολη για όλους. Και τέλος, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε, έχετε κάποιο πρόβλημα ζώντας σε μια ξένη χώρα? Και αν ναι, ποιο είναι αυτό το πιο βασικό?
Εγώ προσωπικά, επειδή ζούσα και 12 χρόνια στη Γερμανία, είμαι ήδη 12 χρόνια στην Ελλάδα, μπορώ να συγκρίνω τα πράγματα. Μπορώ να πω ότι στην Ελλάδα αισθάνομαι πολύ καλύτερα, γιατί όλοι με δέχονται ακριβώς όπως πρέπει, ειρηνικά, με ψυχραιμία, με κατανόηση. Εννοείται ότι είμαστε διαφορετικοί, αλλά και εγώ προσπάθησα με τη σειρά μου να μάθω τη γλώσσα, να δουλεύω τη δουλειά μου ήρεμα. Γι' αυτό προσπαθώ να μην δημιουργώ και εγώ προβλήματα στη χώρα που βρίσκομαι.